Οι αντιδράσεις κατά του Ντόναλντ Τραμπ αφενός και αφετέρου σε εξέλιξη βρίσκεται έκτακτη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πάμε λοιπόν στον Δημήτρη Φιλιππίδη, παρακολουθεί όλα όσα τεκταίνονται. Δημήτρη, ορίστε, καλησπέρα. Χρήσανθε, κυρίες και κύριοι, υπό άκρα μυστικότητα συνεδρίασε από το μεσημέρι το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα της Συρίας. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, η Γερμανία, η Βρετανία και η Γαλλία ζήτησαν άμεση πάυση των εχθροπραξιών και ζήτησαν ένα ιδιαίτερα βαρύ ψήφισμα σε βάρος της Τουρκίας. Ως άλλος Πόντιος Πιλάτος, όπως πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως, Χρήσανθε, ο Αντώνιο Κουτέρες ζητάει αποκλιμάκωση και κρούει το καμπανάκι του κινδύνου για ανθρωπιστική κρίση. Την ίδια στιγμή, ο πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη της Τουρκίας, Φεριντούν Σινιλίογλου, τόνισε με επιστολή του ότι η επιχείρηση στοχεύει μόνο τρομοκράτες, όπλα και οχήματα. Ενώ με παρόμοια επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας τονίζει ότι η επίθεση είναι αρμονισμένη με ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας που δίνουν το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Η είδηση βγαίνει από την Αμερικανίδα μόνιμη αντιπρόσωπο στο Συμβούλιο Ασφαλείας, η οποία δηλώνει ότι δεν δόθηκε πράσινο φως στην Τουρκία για επέμβαση, ότι η Τουρκία πλέον είναι υπεύθυνη για ό,τι θα γίνει με τον άμαχο πληθυσμό και με τον σεβασμό των αμάχων. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά ότι αν η Τουρκία υπερβεί κάποιες κόκκινες γραμμές, θα αντιμετωπίσει τις συνέπειες. Πάντως, και σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, μέσα στον Αμερικανικό στρατό και από υψηλόβαθμους αξιωματούχους, τονίζεται ότι ήδη ο αγώνας ενάντιον του ISIS όλα αυτά τα χρόνια δέχτηκε πλήγμα ήδη από την πρώτη μέρα εισβολής των Τούρκων στο Συριακό έδαφος. Χρήσανθε. Ναι, τώρα Δημήτρη, υπάρχει και ένα μεγάλο ενδιαφέρον στο τι γίνεται στην εσωτερική αμερικανική πολιτική σκηνή. Τι λέει το δικό σου ρεπορτάζ εκεί? Εδώ φαίνεται ότι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει στην κίνηση την οποία έκανε, η οποία ουσιαστικά έδωσε το πράσινο φως έστω και έμεσα στους Τούρκους. Υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση και κινητικότητα και μέσα στη Γερουσία και μέσα στην Βουλή. Υπάρχουν ψηφίσματα που προωθούνται για άμεσες κυρώσεις, βαρύτατες κυρώσεις στην Τουρκία, οικονομικές κυρώσεις, αλλά ακόμα και έλεγχο του ίδιου του Ερντογάν. Πάντως και μέσα στο Ρεπουμπλικάνικο στρατόπεδο υπάρχει πολύ έντονη δυσαρέσκεια και μάλιστα στελέχη που ήταν, όπως για παράδειγμα ο στρατηγός Μακμάστερ, αλλά και ο κύριος Μάτης, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο πρώην, δηλώνουν ότι αυτό έβλεπαν να έρχονται και γι' αυτό αποχώρησαν. Υπάρχει πολύ μεγάλη δυσαρέσκεια. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα έχει δύσκολη ημέρα και σήμερα και αύριο από τις αντιδράσεις. Τα μέσα ενημέρωσης εδώ στην Αμερική βομβαρδίζουν ουσιαστικά την κοινή γνώμη με το ότι αφήσαμε τους συμμάχους στο έλεος του Ερντογάν, ο οποίος δείχνει ανελέητος. Ναι. Βέβαια, υπάρχει ένα τελευταίο ερώτημα, Δημήτρη. Αυτό που αφορά το τι ακριβώς εννοεί με την επαναλαμβανόμενη του ρίση ο Αμερικανός Πρόεδρος, όταν λέει ότι η Τουρκία πρέπει να ακολουθεί τους κανόνες και άμα δεν τους ακολουθήσει θα την γονατίσουμε οικονομικά. Ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες, τι πρέπει ή τι δεν πρέπει να κάνει η Τουρκία? Αυτό δεν φαίνεται να το εξηγεί μέχρι στιγμής. Αυτό ακριβώς είναι και το ζητούμενο. Εικάζεται ότι αυτές οι κόκκινες γραμμές είναι ο άμαχος πληθυσμός, είναι επίσης το να μην χτυπηθούν περιοχές οι οποίες είναι εκτός της επιρροής των τζιχαντιστών. Ο ίδιος ο κύριος Τραμπ ουσιαστικά χτυπάει το καμπανάκι του κινδύνου ότι η Τουρκία πρέπει να αντιμετωπίσει όπως πρέπει το ζήτημα των τζιχαντιστών, ιδίως στη στιγμή που στην περιοχή υπάρχουν περίπου 15.000 φυλακισμένοι τζιχαντιστές. Αυτά τα τρία ουσιαστικά αποτελούν τις κόκκινες γραμμές, χωρίς όμως να γνωρίζουμε εάν στη συνεννόηση του Ερντογάν με τον Τραμπ τέθηκαν και άλλα θέματα που πιθανότατα υπάρχουν, και αυτά σίγουρα είναι οι κόκκινες γραμμές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν την οικονομική, αν θέλετε, επίθεση των Αμερικανών στον Πρόεδρο Ερντογάν. Δημήτρη Φιλιππίδη, ευχαριστούμε πολύ.